αν φεύγουν και τελείωσε η ιστορία. Ούτε ο Πρωθυπουργό είναι εδώ, ούτε και ο Τσίπρα, ούτε ο Γεματά, ούτε ο Τσούπα, ούτε ο Βαρπάκη. Είναι μια τραγωδία αυτή η Βουλή δυστυχώ. Και τραγωδία γιατί. Γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε, αφού μιλάμε όλοι για πανδημία, ότι είναι υποχρέωση του καθενό εξημό να παρευρίσκεται την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργό τουλάχιστον κατά το ίμιση. Είναι μια εθνική διαδικασία το Ελληνικό Κοινοβούλιο να απαξιώνει ένα πρόεδρο τον άλλον. Πάμε στα υπόλοιπα. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε γιατί αποτύχατε στην ιστορία με την πανδημία? Γιατί δεν πείσατε. Δεν είστε πιστικοί για όσα λέτε. Δεν πείσατε τον ελληνικό λαό ότι όλα αυτά που λέτε τα εννοείτε. Ότι ήσασταν ανέτοιμοι είναι γεγονός. Κανείς πρωθυπουργός θα μπορούσε να φέρει πέρας μόνος του μια τέτοια πανδημία και φαντάζομαι ότι δεν υπήρξε τα τελευταία δεκαετία τέτοιο πρόβλημα στη χώρα. Εξαπτού και μόνο όμως θα έπρεπε ο πρωθυπουργός μαζί με τους υπόλοιπους προέδρους των κομμάτων και τους ειδικούς εμπειρογνώμονες να σταθούν όλοι μαζί από κοινού απέναντι στο θέμα. Δυστυχώς ανέλαβε μόνος του την ευθύνη και θα αναλάβει και μόνος την αποτυχία αυτής της πανδημίας που έρχεται. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε ολιγορίες, μισές αλήθειες, διάθεση επιβολής αυστηρών μέτρων χωρίς κανείς να ρωτηθεί ούτε τα κρατικά κόμματα ούτε οι πολίτες. Συνέπεια όλων αυτών, η διαρκής αμφισβήτηση του ελληνικού λαού για τις όποιες αποφάσεις της κυβέρνησης. Και αναφέρομαι στα lockdown, αναφέρομαι στη μάσκα, αναφέρομαι ακόμη και στο εμβόλιο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά με παλινοδίες, με έλλειψη συντονισμού, με αυτοδιαψεύσεις επιστημόνων που άλλα έλεγα στην Επιτροπή, άλλα στα κανάλια, άλλα έλεγε ο Υπουργός. Όλα αυτά ήταν συνέπεια, συνέπεια είχαν. Να μην είστε πιστευτοί. Πώς θα ακολουθήσει τον ηγέτη της χώρας, τον Πρωθυπουργό, γιατί κάθε Πρωθυπουργός είναι ηγέτης της χώρας μας. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι ότι όλα αυτά που λέει αυτός και οι υπουργοί του, όλα αυτά που πρεσβεύει αυτός και οι εμπειρογνώμονες είναι τα σωστά. Και θα σας αποδείξω γιατί αποτύχατε. Θα σας αποδείξω ότι είστε μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Και πάντα ο Πρωθυπουργός θα το αποδείξω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά εδώ μας είπε ότι είναι 3 δις το κόστος του κάθε μήνα lockdown. 3 δις. Ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος εδώ το είπε πριν από λίγα λεπτά. Σας διαβάζω τη δήλωση του Υπουργού του, του κ. Σταϊκούρα, στις 5 Νοεμβρίου του 2020, πριν λίγους μήνες. Πάνω από 2,3 δις το κόστος του lockdown. Άλλο 2,3 δις και άλλο 3 δις είναι 700 εκατομμύρια διαφορά. Και δεν είναι μόνο αυτό, μισό λεπτό. Έχω παρόμοια δήλωση του κ. Σταϊκούρα, του Υπουργού σας, τον Σεπτέμβριο του 2020. Στο 2,5-3% του ΑΕΠ το μηνιαίο κόστος του lockdown. 3% του ΑΕΠ επί 186 δις ΑΕΠ μας κάνει 5 δις το μήνα. 3 μας λέει ο Πρωθυπουργός, 5 μας λέει ο Υπουργός μια φορά και 2,6 την άλλη. Πώς θα γίνεται πιστευτή κύριε της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα γίνει πιστευτός ο Πρωθυπουργός όταν οι σύμβουλοι του δίνουν λάθος στοιχεία και οι υπουργοί του δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πείτε μου εσύ, τι είναι. Ποιο είναι το ΑΕΠ, είναι, δεν αλλάζει το μήνα. Και χαρτιά, αυτά που λέτε και χαρτιά, το ΑΕΠ λέτε κάθε μήνα. Τι είναι αυτά που λέτε, κοιτάξτε, θα το δω ένα αλλού πέρα στον υπουργό σα. Ο οποίο από οικονομία δεν το αφορικό. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά έτσι εκτείνεται ο πρωθυπουργό τη χώρα. Ήρθε ο πρωθυπουργό εδώ και με ένα στόχο πρωθυπουργικό μα είπε 3 δις. Δεν είναι 3 δις, είναι 5 δις. Όταν ξεκινά λοιπόν με ένα lockdown, λε 3 δις, όταν είναι 5 δις, ξεκινά στραβά. Τέλο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Πάτε και στα υπόλοιπα. Πρόθυμος ο Πρωθυπουργός μίλησε για ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών των εμβολίων. Πολύ προθυμία, έντονη, το αντιλαμβάνομαι, έχει μια προθυμία στο να εμβολιαστούν όλοι οι Έλληνες. Ωραία. Δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, δεν του είπαν οι εμπειρογνώμονες ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Διότι είναι εκπαντής ομάδες, έχουν διάφορα τράμασα νοσήματα. Δεν υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε ταξί ποτέ. Δεν θα πας στη Γερμανία, δεν θα πας στη Γαλλία, δεν είναι ρατσισμό αυτό. Επειδή έχω το άνοσο νόσημα και δεν μπορώ να κάνω το εμβόλιο, θα ταξιδέψω εγώ. Και έρχεται μετά ο Μακρό, έρχεται ο Ρουμάνος πρόεδρος, έχει τον Καναδό στο Ναδιά σου. Γιατί αυτή η σπουδή από εκ μέρου τη ελληνική κυβέρνηση του Πρωθυπουργού σώνει και καλά να απολυαστούν όλοι οι Έλληνες. Και σώνει καλά να κάνουμε και πιστοποιητικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε. Το χειρότερο από όλα, έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, ως γιατρός, και μας είπε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Ότι είναι καλό και ασφαλές και το εγγυάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν του είπε κανένας γιατρός από τους που διαθέτει ότι ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, ένα ασφαλές χρειάζεται 3 χρόνια τουλάχιστον το εμβόλιο για να πιστοποιηθεί ότι είναι ασφαλές.
Τρία χρόνια. Τρία χρόνια το λέει ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τρία χρόνια. Και αν είναι γιατί οι παρενέργειες επανέλθουν και μετά από πέντε χρόνια. Δεν εμφανίζονται αμέσως. Θα δώσω και ένα παράδειγμα. Την υπόθεση της Κοντεργκόν. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, η Κοντεργκόν, ένα φάρμακο είναι, που περιέχει μια ουσία μέσα, η οποία είναι λίγο, να την πεις και είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ακούστε το. Αυτή η ιστορία του φάρμακου Κοντεργκόν ήταν από τη Γερμανία. Σε όλο τον κόσμο πουλιόταν το φάρμακο, ακούστε, και η εταιρεία εγγυόταν ότι είναι όλα ασφαλή. Οι έγκυες μετά από δύο χρόνια που συλλάβανα, τα παιδιά τους βγαίναν χωρίς τέτοια και χωρίς πόδια. Σέρια και πόδια. Δεν ήταν αρτιμελή. Αν δεν το ξέρετε, να πείτε τον Πρωθυπουργό να το ψάξει. Κοντεργκόν. Η εταιρεία αποζημίωσε μετά από 30 χρόνια δικαστικών αγώνων ένα ανθρώπου γιατί είχαν πιστοποιήσει τα κράτη ότι είναι ασφαλές. Και ρωτώ εγώ εσάς, αν υπάρχει ενέργεια εδώ μετά από 3 χρόνια, ένα ερώτημα είναι αυτό. Και σήμερα ο Bloomberg, το Bloomberg σήμερα λέει για παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer στην Νορβηγία. Παρενέργειες. Οι νορβηγικές αρχές μιλούν για κίνδυνο λόγω εμβολιασμού σε άτομα άνω των 80 ετών. Το λέει τον Πρωθυπουργό. Και τον ευχαριστώ γιατί μα κάνει. Όταν σήμερα ο Bloomberg μιλάει για παρενέργειες, κύριοι, πώς βγαίνουμε και λέμε ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλές. Σήμερα ο Bloomberg, είστε για τόσα δεκαετία, κύριε. Σήμερα πριν από λίγα λεπτά, ότι η Νορβηγία, το νορβηγικό κράτος, είπε ότι τα εμβόλια που έκαναν κάποιοι, 23 άτομα, εμφάνισαν παρενέργειες έντονες. Κυρίως πάνω από 85 ετών που κάναν το εμβόλιο. Bloomberg, το καταθέσω πρακτικά. Εδώ είναι. Μην νομίζετε ότι είναι εδώ. Στα πρακτικά. Ο Bloomberg, σε εμβολιασμένους. Σε 23 από τους χίλιους. Τελευταία εβδομάδα. Τότε πώς, κύριε Εξάντε μου, ακούστε, κύριε Εξάντε. Μία ζωή να χαθεί, γιατρέ μου. Μία, όχι άσες, παρακαλώ, σου λέω γενικά. Μη διακόπτε. Κύριε Εξάντε, μιλάω γενικά, κύριε Εξάντε. Μην το κάνετε. Εκτίθεστε το. Σας μιλάω πολύ γενικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο Ισραήλ, 13 άτομα ζερούσαν του πόστου, σημερινό. Σημερινό, δεν είναι εδώ. Όχι, δεν τρώγα σημαντικά. Τι λέει, 13 άτομα με παρενέργειες από το εμβόλιο στο πρόσωπο. Δεν λέω να μην κάνουμε εμβόλιο. Το πρόβλημα με εσάς είναι άλλο. Ότι έχετε γίνει υπέρμαχοι του εμβολίου. Υπέρμαχοι. Δεν είναι η λύση το εμβόλιο. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Τα φάρμακα, το φάρμακο υπάρχουν. Θα τα πω σε λίγο. Σε λίγο. Έχω να κάνω και μια ερώτηση. Πολύ απλή ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Μας είπε ότι ζήτησε 12,5 εκατομμύρια εμβόλια. Τόσα. Κάτω από 18 ετών δεν μπορεί να κάνει κάποιο εμβόλιο. Είναι 25, είναι διπλάσια δόση, είναι 12,5. Είναι, ακούστε, είναι 25 εκατομμύρια, αλλά είναι 12,5 για 12,5 εκατομμύρια πληθυσμό. 8 εκατομμύρια θέλουν να εμβολιάσουμε, γιατί κάτω από 18 ετών δεν εμβολιάζονται οι άνθρωποι. Το λέει και η Pfizer, δεν εμβολιαστούμε, έτσι δεν είναι. Άρα 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 4,5 επί 15 ευρώ, 67,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν τα δίνουμε. Γιατί παίρνετε 25, πάτε 20. Ποιο είναι ο λόγο να πάρουμε πλεονάζον απόθεμα, γιατί δεν μου είναι 67 εκατομμύρια ευρώ. 67 εκατομμύρια ευρώ, 30.000 σημαίνει, δείτε πόσε μπαρ κάνουμε. Δείτε πόσε με. Απλά μαθηματικά είναι, απλά αριθμητική. Αλλά η κυβέρνηση, δεν ξέρω πότε που φορέσει και ακούσε οι βούλε, δεν μπορεί να καταλάβει διαφορετικά. Λίγα πολλά αυτά. Είναι απλοχέρδε μόνο στα πρόστιμα. Σε αυξήσει μισθό δεν είστε απλοχέρδε. Σε επιδόματα πραγματικά για να δώσουμε εργασία δεν είστε. Στα πρόστιμα είστε απλοχέρδε όμω. Ακούστε, Ολλανδία. Βασικό μισθό 1.700, 90 ευρώ το πρόστιμο λέει τη μάσκα. Γερμανία. Βασικό μισθό 1.500, 150 ευρώ για τη μάσκα. Ελλάδα. Βασικό μισθό 500, 500 για τη μάσκα. Γιατί τέτοια απλοχέρδια μόνο στα πρόστιμα και στην τιμωρητική διάθεση που έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη. Έτσι ο πολίτης μισεί το κράτος. Το απεχθάνεται. Δεν το θέλει. Το οδηγούμε σε μια εξωστρέφεια.